Όπως είπαμε και στην πρώτη συνεδρίαση, η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας αλλά και κάθε λογής καλοταγισμένα παπαγαλάκια αποκάλυψαν τους άνεργους καταχραστές και κατά φαντασία ανέργους και όχι πραγματικούς. Αυτό το έκανε ένα δίκτυο γυναικών, δεν ξέρω που το καλέσατε, τους καλέσατε κιόλας και στην, με τους φορείς. Ήταν πολύ προκλητική απέναντι στους ανέργους, τέλος πάντων. Είναι γνωστή βέβαια αυτή η τακτική της βρώμας που εξαπολύεται για να έχετε την ανοχή στις αντεργατικές και αντιλαϊκές ρυθμίσεις. Το ίδιο κάνατε και για τις συντάξεις, που προβάλλατε τις συντάξεις Μαϊμού για να τις πετσοκόψετε. Το ίδιο κάνατε και τον ΕΦΚΑ και σε κάθε άλλη ανατροπή. Καταχραστές οι άνεργοι και όχι αυτοί που τους έχουν άνεργους γιατί κερδίζουν από αυτό. Καταχραστές οι άνεργοι και όχι οι επιχειρηματικοί όμιλοι και κάθε λογής τοξικά που τσεπώνουν το ζεστό χρήμα που συγκεντρώνεται από τις εισφορές των εργαζομένων. Καταχραστές οι άνεργοι και όχι αυτοί που νομοθετούν για να αρπάξουν ακόμα περισσότερα για λογαριασμό των τοξικών όπως γίνεται και με αυτό το νομοσχέδιο. Η ανεργία δημιούργημα της πολιτικής σας και του συστήματος αποτελεί όπλο ενάντια στην εργατική τάξη. Είναι το όχημα επιβολής των ελαστικών μορφών απασχόλησης, της κατάργησης δικαιωμάτων, της αφαίρεσης των όποιων κατακτήσεων. Η αιτία της ανεργίας έχει να κάνει με το ποιος κάνει κουμάντο στην ανάπτυξη, ποιο είναι η περιττή ανάπτυξη, δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας ο ΑΕΔ, αλλά αυτοί που κάνουν τις επενδύσεις με ζεστό χρήμα του ελληνικού λαού. Βρίσκεται λοιπόν η αιτία στην εξουσία του κεφαλαίου, στην κυριαρχία των μονοπωλίων. Αυτή, εκεί είναι η αιτία της. Με τον παραπλανητικό τίτλο «Δουλειές ξανά» έρχεστε λοιπόν να καθαρίσετε το μητρό των ανέργων και θα παρουσιάσετε μια εικονική πραγματικότητα με πολύ μειωμένη την ανεργία. Έρχεται το νομοσχέδιο, τι έχετε να υλοποιήσει? Έρχεται λοιπόν να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις σας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι προαπαιτούμενο, όπως είπαμε, για την εκταμείευση των πόρων. Έχετε δεσμευτεί στην αλλαγή του σκοπού λειτουργίας του οργανισμού. Έρχεστε να μετατρέψετε τον οργανισμό σε ένα μηχανισμό υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δημιουργείτε νέους μηχανισμούς στην υπηρεσία τους, με νέα διοικητικά συμβούλια, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, ΔΥΠΑ τώρα όπως το ονομάζεται, Διοικητικό Συμβούλιο Κοινωνικών Εταίρων, Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού και βέβαια και άλλοι μηχανισμοί γύρω-γύρω. Η συνέχιση της πολιτικής της λεγόμενης επιδότησης της εργασίας αντί της ενεργίας επιβάλλει στους εργαζόμενους ακόμα πιο σκληρούς όρους εκμετάλλευσης, μοιράζονται μεταξύ τους τις συνέπειες της κρίσης, τα βάρη όλων των μέτρων και των μνημονιακών που είναι ακόμα εδώ, αλλά και των αναπτυξιακών που διαρκώς έρχεστε και νομοθετείτε της ενεργίας με τις εργασίες μορφές, τους μισθούς και τα μεροκάματα της πείνας. Στο όνομα λοιπόν της επιδότησης εργασίας, στερείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων το επίδομα ενεργίας. Στο 1 εκατομμύριο πλάς άνεργοι επιδοτούνται μερικές χιλιάδες, ούτε 200 που είπε ο συνάδελφος, είναι μαζί με τα 200 ευρώ την μακροχρόνια ανεργία. Είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που επιδοτούνται. Επιχορηγείται την κατελεστή εργοδοσία με τεράστια ποσά και μοιράζεται την ανεργία σε περισσότερους εργαζόμενους, καταδικάζοντάς τους στην υποβασχόληση και στη φτώχεια. Πόροι που προέρχονται μόνο από τους εργαζόμενους, τους μεταφέρεται στους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι γνωστό ότι μειώσατε κιόλας τις εισφορές των εργοδοτών. Παρ' όλα αυτά, αυξάνετε τώρα τους πόρους που πάνε σε αυτούς. Το νομοσχέδιο λοιπόν έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων νόμων που εξέτρεψαν τον οργανισμό από το ρόλο και την αποστολή του. Από το 1990 και μετά οι ανατροπές δεν σταμάτησαν. Όντως, είναι πολλές οι αλλαγές που έχουν γίνει στον ΟΑΕΔ. Και τις προηγούμενες κυβερνήσεις με υποδείξεις βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο στόχο σας μπαίνουν οι άνεργοι. Επιτίθεστε ακόμα και σε στοιχειώδεις παροχές για την προστασία των ανέργων. Περιλαμβάνει προβλέψεις για ενεργοποίηση του ποινολογίου για τους ανέργους. Στενότερη σύνδεση της υπηρεσίας με τις επιχειρήσεις. Παραπέρα ανακύκλωση της ανεργίας. Διαρκή κατάρτιση, παρακατάρτιση και μετακίνηση των ανέργων από τη μία λήξη πρόθεσμη θέση εργασίας στην άλλη. Αυτό είναι το μέλλον το νέο. Αυτό είναι που επιφυλάσσεται για τους ανέργους. Αυτό. Γιατί αυτό γίνεται. Την ευθύνη της ανεργίας τη χρεώνεται στον ίδιο τον άνεργο. Αυτός που είναι άνεργος, έτσι λέτε, ελλιπώς καταρτισμένος, φταίει ο ίδιος. Φταίει που δεν ικανοποιείται επίσης από τους όρους εργασίας, της όποιας δουλειάς προσπαθεί.
και πρέπει να θυμίσω εδώ, το θυμάστε όλοι φαντάζομαι, στη Γερμανία, που εκεί η αντίστοιχη υπηρεσία έστειλε μια εργαζόμενη που παρήχε υπηρεσίες, σερβιτόρα, να δουλέψει σε οίκο ανοχής. Και μετά από τη μεγάλη, πώς το λένε, από το μεγάλο σαματά που έγινε, πήραν πίσω λοιπόν αυτή την άθλια θέση που έχει αυτό το σύστημα ενάντια στους εργαζόμενους. Στείλανε σερβιτόρα να δουλέψει σε οίκο ανοχής. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό λοιπόν θέλετε κι εσείς, να πηγαίνει ο εργαζόμενος, λέτε, σε αντίστοιχη θέση, προσφορά υπηρεσιών. Βέβαια εκεί το επάγγελμα αυτό μάλλον θεωρούταν επάγγελμα. Αλλά λέω σε ότι και εδώ θα μπορεί να τιμωρείται ο άνεργος, αφού θα αρνείται μια δουλειά που δεν θα του αρέσει, που δεν θα είναι στο δικό του προφίλ. Η κυβέρνηση λοιπόν θεωρεί παρέμβαση για την ενεργία την πρημοδότηση της σύνταξης ατομικού σχεδίου δράσης με 300 ευρώ εφάπαξ. Επίσης, τι μας λέτε? Ότι εμείς κάνουμε και το άλλο. Επιτουτούμε την εργασία, συνεχίζει ο άνεργος όταν βρει δουλειά να παίρνει το 50% της ενεργίας για όσο χρόνο απομένει. Όμως, αυτό δεν το κάνετε για τον άνεργο. Αν ο εργαζόμενος απολυθεί, παραδείγματος γράφεται, ο άνεργος παίρνει τους δύο πρώτους, τους πρώτους μήνες επίδομα ενεργίας. Αν ο άνεργος παίρνει τους δύο πρώτους επίδομα ενεργίας, έστω 400 ευρώ, βρίσκει δουλειά και συνεχίζει το επίδομα εργασίας με 200 ευρώ το μήνα για το υπόλοιπο 10 μήνες. Αυτός λοιπόν απολύεται στον ένα χρόνο. Και δεν είναι εδώ, τα στοιχεία υπάρχουν. Κάθε χρόνο έχουμε 2.150.000 για παράδειγμα απολύσεις και έχουμε 2.170.000 προσλήψεις. Που σημαίνει ότι χρόνο με τον χρόνο υπάρχει μια ανακύκλωση ανεργίας. Αυτός απολύεται λοιπόν. Για πεςτε μου, τι θα δικαιωθεί? Θα έχει λάβει ένα επίδομα εργασίας που λέτε για τους μήνες που απομένουν επί 200 ευρώ και θα έχει χάσει, γιατί δεν θα μπορεί να μπει μετά στο Ταμείο Ενεργίας, αφού αυτός ο χρόνος δεν θα θεωρείται χρόνος στην ασφάλιση. Θα χάσει το επίδομα ενεργίας που θα δικαιούται αφού θα βρεθεί άνεργος μετά από ένα χρόνο. Αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα έχει τις προϋποθέσεις. Αυτές που δεν τις αλλάζετε, αφήνετε τις ίδιες, οι οποίες θέτουν εκτός αρκετούς εργαζόμενους. Ανοίγουν, λέτε, δουλειές ξανά. Όχι όμως για τους άνεργους. Αυτές θα ανοίξουν για όλα τα παράστατα που εμπορεύονται την ανάγκη για εργασία. Που έχουμε πει ότι είναι τα κοράκια εδώ της κατάρτισης, οι έμποροι της κατάρτισης, που ήδη ένα μεγάλο μέρος, και όπως είπε ο Υπουργός προχθές, αυτό θα είναι δεκαπλάσιο πια, θα πάει σε αυτούς την επόμενη περίοδο και θα στερηθεί, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θα στερηθεί από τους άνεργους που είναι δικοί τους σπόροι, που τους απέδιδαν στην περίοδο της εργασίας τους, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα πλαίσια της αλληλεγγύης που δεν απολύονται, παρακατούνται από αυτούς πόρους για τον ΟΑΕΔ για να μπορεί να ενισχύει το άνεργος σε περίοδο που χάσει τη δουλειά του, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τη χάσει τη δουλειά του, γιατί όταν απολύεται κάποιος, απολύεται για να κερδίσει η επιχείρηση. Το ίδιο λοιπόν κάνετε και για τις υπόλοιπες αρμοδιότητες του οργανισμού, όπως είναι η κατοικία, όπως είναι οι άλλες κοινωνικές παροχές στους ίδιους τους εργαζόμενους. Εμείς στηρίζουμε τον αγώνα των συνδικάτων που παλεύουν για τη διεύρυνση των κοινωνικών παροχών, την αύξηση του επιδόματος ανεργίας, των επιδομάτων προστασίας, τις παροχές κοινωνικού τουρισμού και άλλων προγραμμάτων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Στηρίζουμε επίσης την επανασύσταση του οργανισμού του ΟΕΑ και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του έργου τους, που η κατάργησή τους έχει την υπογραφή και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια που αρνήθηκε να επανασυστεί στον οργανισμό. Το παρόν λοιπόν νομοσχέδιο όχι μόνο δεν έχει να αντιμετωπίσει την αξιοπρεπή διαβίωση του ανέργου, αλλά έρχεται να καταργήσει και αυτά που είχε κατακτήσει με αγώνες τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και ζητήσαμε την απόσυρσή του και εξακολουθούμε να τη ζητάμε, όπως θα αναπτύξουμε και περισσότερα επιχειρήματα στην Ολομέλεια.